Βήμα προς κυριολεκτικό βήμα, η ρουτίνα για να εξαφανίσεις τη κυλούμπα μέχρι τον 15 Αύγουστο. Βήμα 1. Ξυπνάς. Ωραία, ξυπνάς. Τώρα μπορεί να έχει ξυπνήσει σε ξενοδοχείο, έχει ξυπνήσει στο εξοχικό, έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία που έχει ξυπνήσει. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Τι θα κάνεις, θα πιεις καφέ. Όχι. Θα φας πρωινό. Όχι. Μασαρό, έχω πληρώσει για το μπουφέ. Πρέπει να βγάλω τα λεφτά του. Θες να πληρώσεις νέα γκαρδαρόμπα με πιο μεγάλα ρούχα, με πιο μεγάλα παντελόνια. Ε? Δεν έχεις θέσει ένα στόχο, υποτίθεται. Ε? Μα πρέπει να χαλαρώσω. Ρε φίλε, θες να σοβαρευτούμε λίγο. Μπορείς να κάνεις αυτό το ένα πράγμα, να μην φας πρωινό. Είσαι σε ξενοδοχείο, είσαι σε μπουφέ. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Μην το πιάζεις, μην κατέβεις. Άστο. Ή πάρε τα φαγητά, βάλ τα στο ξενοδοχείο, θα τα φας το μεσημέρι. Τώρα δεν αγγίζεις τίποτα, ρε. Τίποτα. Άστο. Άστο. Κοίτα την κοιλιά σου, μην κοιτάς τα φαγητά, κοίτα την κοιλούμπα σου. Σ' αρέσει. Ωραία. Θες να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δεν θα φας, ρε φίλε. Τι θα κάνω, θα πιω καφέ. Όχι. Με το που ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πιεις το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Ένα ποτήρι νερό. 4 σταγόνες λεμόνι. Η πέμπτη σπάει την νηστεία. Μια πρέζα κανέλα, μια πρέζα κουρκουμά, μια πρέζα αλάτι θαλασσινό. Κλακ, 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 ανακατεύουμε, κατεβάζουμε. Τέλος. Με την τσίμπλα στο μάτι, δεν έχεις ξυπνήσει καλά-καλά, το έχεις κάνει. Εντάξει. Μετά, τι κάνεις. Βγαίνεις στον ήλιο. Πρέπει να σε χτυπήσει ο ήλιος. Τώρα που έχουμε και καλοκαίρι, πρέπει, είναι σημαντικό να ενεργοποιηθεί το σύστημά σου με τον ήλιο. Λίγο κίνηση στην ημέρα σου. Εκεί που είσαι κάτω από τον ήλιο, κουνήσου. Κάνε ένα περπάτημα, κάνε ένα stretch. Αν είσαι κοντά σε παραλία, κάνε μια βουτιά. Εντάξει, είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Και μετά ήρθε η ώρα για το καφέ. Τι καφέ να πιω, θα πιεις τον καφέ, ο οποίος είναι σκέτος. Μηδέν ζάχαρη. Δεν θέλω, άκουσε με. Ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα, ούτε μαύρη ζάχαρη. Α, η μαύρη ζάχαρη δεν μετράει. Α, θα βάλω λίγη ζάχαρη. Δεν μπορώ χωρίς ζάχαρη. Άστο, καταστροφή. Εντάξει. Μηδέν ζάχαρη, σκέτος, συνήθισε την πικρίλα να στανιάρεις. Εντάξει. Ο καφές, ο σκέτος, όταν είσαι σε φάση νηστείας και αφαγείας, εκεί είναι που καίει πάρα πολύ. Αρχίζει και καίει. Δεν θα μείνει τίποτα στον οργανισμό σου. Εντάξει. Θα κάψει. Ου! Εντάξει. Πάρα πολύ σημαντικό. Και σκοτώνει την πείνα. Δεν υπάρχει πια πείνα. Ξέχνα την πείνα. Ποια πείνα. Ποια είναι αυτή. Είναι φίλοι από το χωριό. Εγώ δεν την ξέρω. Θα πιει καφέ, ξεχάσει την πείνα. Εντάξει. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Οπότε, θα πιει καφέ, ξεχάσει την πείνα, αλλά πρέπει να είναι σκέτος. Τώρα, αν τα κάνεις όλα αυτά σωστά, μέχρι τότε θα έχεις μπει στη φάση νηστείας και φαγείας. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι βουτάει η ινσουλίνη χαμηλά στα επίπεδα που καίνε λίπος, βουτάει και η κορτιζόλη που έχει ξυπνήσει το πρωί και είναι ψηλά και πέφτει αυτή, και δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για να αρχίσει να καίει το σύστημά σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Από Fiat Punto γίνεσαι Ferrari εντός 2 ώρων, αν τα κάνεις αυτά τα βήματα σωστά. Και τώρα πρέπει να κρατήσεις αυτές τις καύσεις και να συνεχίσεις να πατάς το πετάλι και τον γκάζι μέχρι να έχεις κάψει το λίπος που θες και να φας το πρώτο γεύμα. Εντάξει. Είπαμε να χάσουμε γρήγορα, δεν είπαμε να μαλακιστούμε. Εντάξει. Τώρα πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το μεσημέρι. Τώρα, εάν ειδικά αν είσαι διακοπές. Αν βγαίνεις πολύ τώρα, υπάρχουν γάμοι, υπάρχουν γιορτές, υπάρχει τώρα, υπάρχει τ' άλλο. Προτείνω να το γυρίσουμε σε 24ωρη νηστεία. Τι σημαίνει, θα τρώμε ένα γεύμα την ημέρα. Εντάξει, γιατί, για να έχεις περισσότερη ελευθερία, να μπορείς να φας διπλή μερίδα, όταν είναι εκείνη η ώρα που θα φας την ταβέρνα, θα φας το τραπέζι, θα φας το γάμο, να μπορείς να έχεις περισσότερη ελευθερία και να καίς πολύ πιο γρήγορα. Εντάξει. Οπότε, αντί να κάνουμε 16 να φάμε το μεσημέρι, 16-8 να φάμε το μεσημέρι και το βράδυ, θα φας μία φορά το βράδυ στο τραπέζι, στην ταβέρνα, οπουδήποτε είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι ιδανικό για γιορτές, διακοπές, καλοκαίρια και ειδικά για τώρα που είναι τα αυτά του καλοκαιριού. Εντάξει. Οπότε, εάν το αντέχεις, το κάνεις. Εάν δεν το αντέχεις, ας πρότεινα να σπάσεις την νηστεία σου με μαρούλι, εντάξει, και ξιδάκι ή λεμονάκι. Καπ, ξιδάκι, λεμονάκι, μαρουλάκι, κλακ, το τρως, τέλος. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Μετά, καρπούζι, μισό κιλό καρπούζι, και μετά θα φας το γεύμα, το μεγάλο, το σταράτο. Εντάξει. Είτε θα κάνεις 24 ώρες και πας για το γεύμα, το σταράτο, ή θα κάνεις 16-8 και θα το κάνεις έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να χάνεις ακόμα και τις διακοπές. Εντάξει. Για να τρως έστω μία φορά την ημέρα με την ηρεμία σου, με την να κάτσεις να φας απολαυστικά και να συνεχίσεις να χάνεις. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Δεν μπορείς να τρως και πρωινό, σαν βασιλιάς, και να γίνεις χοντρός σαν βασιλιάς, και μετά κάθε 2 ώρες παγωτά και μαλακίες, και μετά το ένα και μετά το άλλο και μετά το παράλληλο, και μετά να φας και το στο τραπέζι. Τελείωσε. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Θα το παίξεις έτσι, καφέδε σκέτη, ποτά, ιστορίες. Ποτά τώρα, λιποδιαλυτικά, όχι καλούκα ποτά.
Μετά, πολλή κίνηση, μπάνια, ιστορίες, περπάτημα πάνω κάτω. Πολλή κίνηση, πεζοπορίες, ανέβα το βουνό και κατέβα το πάλι. Και όταν έρθει η ώρα να φας, θα φας μία φορά και ξεμπερδεύσεις. Τώρα, ζωτική σημασία είναι το ρόφημα ηλεκτρολιτών. Το οποίο θα πάρεις ένα μπουκάλι νερό, γιατί θα μου πεις ρε Σαρό, πώς άντεξω εγώ τώρα, μέχρι 24 ώρες. Θα μου πεις, κάνε πεζοπορία, ανέβα το βουνό, κάνε μπάνιο, κάνε το να κάνω το. Πώς άντεξω, εγώ θα μείνω στον τόπο. Ωραία. Κάνεις το μυστικό αυτό, το οποίο είναι το ρόφημα των ηλεκτρολιτών. Θα πάρεις ένα μπουκάλι, 1,5 λίτρο νερό, 4 σταγόνες λεμόνι, αλάτι θαλασσινό, ψεύτικο αλάτι το πράσινο, αλάτι μαλαΐων, οπότε έχουμε τα τρία αλάτια. Αυτά τα τρία αλάτια μαζί δημιουργούν το απόλυτο σύστημα ηλεκτρολιτών, φυσικών ηλεκτρολιτών, μαζί με το λεμονάκι, και θα τα ανακατέψεις και θα τα πίνεις, σιγά σιγά το πίνεις κατά διάρκεια της ημέρας. Εντάξει. Και αυτό θα σκοτώσει και την πείνα, θα ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό σου και δεν θα σε κάνει να λιποθυμήσεις να μαζεύεις στον τόπο. Τώρα, και εάν δεν αντέξεις την 24ωρη, σε προειδοποιώ να κάνεις αυτό που σου είπα πριν. Εντάξει. Οπότε, αν το αντέξεις, το κάνεις. Αν δεν το αντέχεις, το γυρνάς έτσι όπως σου είπα. Εντάξει. Και με αυτό το κόλπο θα χάσεις πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά τα κιλά που πήρες και περισσότερα ακόμα. Και θα έρθει το τέλος του καλοκαιριού που θα βγεις νικητής. Εντάξει. Οπότε, αυτή είναι η ρουτίνα. Βήμα προς κυριολεκτικό βήμα. Αν τη θες καλογραμμένη, καθαρογραμμένη, θα σου πρότεινα να μου στείλεις τώρα στο Instagram ένα μήνυμα. Λέξη δίαιτα, ή Σάρο, στείλω με τη δίαιτα. Αν στείλω τη δίαιτα, δωρεάν κιόλας, εντάξει, χωρίς κάποια έξτρα χρέωση. Να τα πούμε κιόλας, να θέσουμε ένα πλάνο επίθεσης και πάμε να το κάνουμε. Οπότε αυτό είναι το μυστικό, αυτά είναι τα βήματα. Το μόνο που μένει είναι να το κάνεις. Μην το αφήσεις, κάτω τώρα. Εντάξει, στείλω μου και τώρα στο Instagram, ακολούθησε με και εκεί πέρα. Εκεί ποστάρουμε όλα τα μυστικά.